Ένα καλό εστιατόριο στην Ουγγαρία, στο οποίο εργάζονται και άτομα με αναπηρίες. Ένα εργοστάσιο στο Βέλγιο που προσλαμβάνει φοιτητές για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη καινοτόμων μεταφορικών λύσεων για ποδηλάτες. Και αυτή η εταιρεία στην Ελλάδα που προσλαμβάνει άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις υπηρεσίες ανακύκλωσης και τροφοδοσίας. Αυτές οι τρεις εταιρείες έχουν ένα κοινό. Είναι όλες επιχειρήσεις, αλλά σκέφτονται τους ανθρώπους και επιτελούν κοινωνική προσφορά. Sociale onderneming zoeken naar activiteiten die vooral een sociale impact hebben voor het inschakeling van laaggeschoolde mensen of een milieudoelstelling. Dat drijft hen, maar op een ondernemende manier. De logica erachter is omdat hoe meer middelen wij door winst te maken genereren, hoe meer nieuwe voertuigen we kunnen ontwikkelen, hoe meer opportuniteiten voor jongeren. Het geeft mij ook veel ervaring dat ik op mijn cv kan zetten, wat anders moeilijk is om een job te vinden. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός καταρχάς εφαρμόζει τις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας. Δηλαδή, τα μέλη του συνεταιρισμού συμμετέχουν ισότιμα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα κέρδη δεν δημιουργούνται προς όφελος κάποιου ή κάποιον, αλλά επανεπενδύονται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άτομα τα οποία μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένα εργασιακά. Μέσα από αυτούς τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κοινωνία, δηλαδή. Υπάρχει ο θεραπευτικός και αποκαταστασιακός στόχος και απ' την άλλη η μείωση της ανεργίας. Ez egy nagyszerű érzés, hogy egy fenntartható vállalkozásban folyamatos munkalehetőséget tudunk fogyatékos embereknek biztosítani. Az emberekkel való kapcsolatom annyiban változott, hogy másképp állnak annyiban hozzám, hogy látják azt, hogy egy mozgássérült az nem csak arra képes, hogy fizikális dolgokat vigyen véghez, hanem arra is, hogy kommunikáljon, hogy emberekkel foglalkozzon. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με επαγγελματίες ώστε να σχεδιάσει ειδικά προγράμματα με σκοπό να βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να κάνουν τη διαφορά. Κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επιχειρήσεις με ανθρωπιά.